Πόμπια είναι ένα χωριό με τόση ιστορία. Μοπλαρχηγούς και ήρωες στη Κρήτη σταθερία. Ο τόπος που γέννησε τον καπετάν Μιχάλη, με τόλμη επολέμησε και μια ψυχή μεγάλη. Έτσι γεννήθηκα κι εγώ από φτωχούς γονέους που σαν θεριά παλεύουν και θεωρώ σπουδαίους. Γονέους που κληρονομιά μου δώσανε μεγάλη αγάπη, πίστη και ανθρωπιά για τη ζωή στην πάλη. Οι άνθρωποι που γράφουν και λένε μαντινάδες, οι μαντιναδολόγοι όπως συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε στο νησί μας, έχαιραν πάντα σεβασμού γιατί είναι αυτοί που συνεχίζουν την παράδοση του τόπου μας. Η Μάρο Γεωργιλαδάκη, μια γυναίκα μαντιναδολόγος, μας μίλησε για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη συγγραφή μαντινάδων, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις συνεργασίες της. Το όνομά της είναι συνυφασμένο με την αγάπη της για την Κρήτη, αλλά και με πολλά τραγούδια τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες και είναι γραμμένα από εκείνη. Μεγάλωσα στην Πόμπια, γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, εκεί πήγα σχολείο και έφυγα για σπουδές. Πότε θυμάσαι για πρώτη φορά να ασχολείσαι με τον έμετρο λόγο, όχι απαραίτητα τις μαντινάδες, με το να γράφεις όμως έτσι στίχους? Από μικρή, δηλαδή θυμάμαι πιο πολύ στο σχολείο, από το γυμνάσιο και μετά, που με τα λευκώματα. Γράφαμε λευκώματα τότε και τότε ό,τι ήθελα να γράψω στο λευκώμα το έγραφα στίχο, τα έχω κρατήσει αυτά, τα έχω ακόμα. Μετά ανακάλυψα, και εγώ ανακάλυψα μετά, αργότερα, ότι ο στίχος, η μαντινάδα, είναι ένα πράγμα που μπορώ να το γράψω και να το πω και να το τραγουδήσω. Θυμάσαι, Μάρο, την πρώτη μαντινάδα που έγραψες? Θυμάμαι κάποτε ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου ήταν πολύ αυστηρός. Γιατί? Πρώτον, εγώ ήμουν αγρίμη. Δεύτερον, δεν είχαμε αγόρι αδερφό. Είμαστε τρεις αδερφές. Και θυμάμαι, επειδή ήμουν η πρώτη και ήθελα εγώ συνέχεια να βγαίνω και να πηγαίνω βόλτες και αυτά, θυμάμαι δεν μ' άφησε κάποια στιγμή να πάω κάπου που ήθελα πάρα πολύ και δεν πήγα φυσικά. Και έκατσα στο δωμάτιο κάποια στιγμή και έγραψα. Στα πρέπει εμεγάλωσα. Τα θέλω ήταν λίγα. Σα θέλησα, δεν έπρεπε, με τα νερά τους πήγα. Γιατί δεν πήγα εκεί που ήθελα, ενώ το ήθελα πολύ. Ο μπάς μου δεν μ' άφηνε, δεν πρέπει, είσαι κορίτσι, που θα πας εκεί. Και έτσι έγραψα αυτή τη μαντινάδα. Ναι, ήταν από τις πρώτες μου και θεωρώ με είχε στιγματίσει. Είχες κάποια επιρροή από κάπου στο κομμάτι με τις μαντινάδες? Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ μερακλής. Η μαμά μου όχι τόσο πολύ, αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλής. Και από αυτός περισσότερο και ο συγχωρεμένος ο νονός μου, ο Γιάνγκος, ο οποίος ήταν και λιεράρης, Γιάνγκος Φουστανάκης, ήταν λιεράρης. Αυτόν τον λάτρευα και από εκείνον περισσότερο άκουγα τη μουσική, τη μαντινάδα, τους στίχους, σε γλέντια που κάναμε στο χωριό. Έτσι ξεκίνησε πιο πολύ να με τραβάει. Αλλά είχα και αρρώστια με τη μουσική, με την παραδοσιακή μουσική τη δική μας. Ο πατέρας μου στις γενικές γραμμές όταν άκουγε αυτά τα πράγματα και όταν του τραγουδούσα και του έλεγα διάφορα, μου έλεγε «Μα δεν είναι αυτά για σένα, αυτά είναι για άντρες, πάντα». Όμως σιγά σιγά εντάξει το μέστωσε, ειδικά όταν έφυγα που εμένα με πιο πολύ με την απόσταση άρχισα πολύ και εκφραζόμουν έτσι. Αφού όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο θυμάμαι ότι δεν το πίστευε, τον έβλεπα που διάβαζε και βούρκωνε. Απ' τη ψυχή μου τη φωνή, απ' τη ψυχή μου τη φωνή, για σένα είναι βγαλμένες. Τι είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση για να γράψεις μια μαντινάδα? Τα πάντα. Θεωρώ ότι από τον έρωτα, την αγάπη, την απόσταση, τη σκέψη, εγώ με τη σκέψη το έχω πάρα πολύ. Δηλαδή, η σκέψη για μένα είναι το παν. Λατρεύω να γράφω μαντινάδες σκέψεις. Για πες μας μια μαντινάδα σκέψεις. Αν έκανα τη σκέψη μου, κόσμημα θα έχεις ήδη το πιο βαρύ και ακριβό απάνω σου στολίδι. Πότε όμως καταλαβαίνεις ότι αυτά που γράφεις, οι στίχοι που γράφεις, οι μαντινάδες, μπορούν να αποτελέσουν για άλλους ανθρώπους κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να γίνουν και τραγούδια? Κατάλαβα και το είδα μετά το 2008, που όταν φτιάξαμε αυτό στο ίντερνετ, μπήκαμε στην τεχνολογία και ασχοληθήκαμε με το Facebook. Έτσι άρχισα
να καταλαβαίνω ότι αυτό που γράφω εκφράζει και άλλους ανθρώπους. Γιατί το έβλεπα, ας πούμε, ότι παίρνανε, γράφανε και νιώθανε ότι το έχω γράψει. Μου είχαν πει πολλοί κόσμος. Αυτό το γράψεις για μένα, έχεις μπει μες στην ψυχή μου, έχεις μπει μες στο μυαλό μου. Και αυτά βέβαια είναι αλληλένδετα όλα. Ο φίλος μου ο Διονύσης ο Κορνιλάκης τραγούδαγε πάρα πολλά πράγματα, έπαιρνε από μένα και τραγούδαγε. Μετά σιγά σιγά γνωρίσανε το στίχο μου. Ο Καραγιώργης μετά, ο Γιώργης ο Καραγιώργης έχει γράψει πολλά πράγματα δικά μου. Πολλοί έχουν γράψει, μα δεν θυμάμαι τώρα να σου πω όλα τα ονόματα. Με τον Κονταρό έχω συνεργαστεί, τον Μανώλη. Μέσω του Νεκτάριου του Κλωστράκη, γιατί εκείνος έγραψε τη μουσική και διάλεξε και τις στίχους. Τον Μπάμπη τον Τερζάκη, έχω κάνει πολλές συνεργασίες. Και είναι και χαρά μου και τιμή μου όταν με βρίσκει κάποιος να μου πει θέλω κάτι από σένα να το τραγουδήσω. Πολλές μαντινάδες που πριν να γραφτούν έχουν κυκλοφορήσει και τις τραγουδάνε επειδή τους αρέσουν. Μου έχει τύχει συγκεκριμένα, ώρα του καλή που θα πω, ο Νεκτάριος Σαμόλης. Έχει κάνει γνωστή στο πέρασμά του ο καιρός, πολλά ξεκαθαρίζει. Ποιος αγαπά, ποιος σε μισεί και ποιος υπολογίζει. Εκείνος την έκανε γνωστή στον κόσμο. Όμως δεν έτυχε να τη γράψει ποτέ. Και όταν μου τη ζήτησε ο Νεκτάριος, την είχε γράψει άλλος, γιατί μου την είχε ζητήσει. Έχεις ξεχωρίσει κάποια από τις συνεργασίες σου? Να σου πω κάτι. Την αλήθεια, όλους τους αγαπάω. Με όποιος και να μου ζητήσει, δίνω με όλη μου την καρδιά, αρκεί να μπορώ να μην το έχω τάξει αλλού, να μην μου το έχει ζητήσει κανένας άλλος. Δίνω με όλη μου την καρδιά. Το να γράφεις μαντινάδες, τι είναι για σένα? Είναι η ζωή μου, η αναπνοή μου, ανασένω με αυτό. Εκεί ξεσπάω, εκεί θα νιώσω οτιδήποτε και να έχω, θα χαλαρώσω. Είσαι ψηλά. Είσαι ψηλά και δεν μπορώ. Είσαι ψηλά. Είσαι ψηλά και δεν μπορώ. Ο καθένας μπορεί να γράψει. Τώρα αν είναι μια καλή μαντινάδα ή όχι, αυτό φαίνεται στην πορεία. Πάντως όλοι μπορούν να γράψουν. Θεωρώ ότι και οι κριτικοί που βιώνουν και μεγαλώνουν μέσα από αυτό τη μουσική παράδοση, μπορούν να γράψουν. Αυτό που αισθάνονται μπορούν να το γράψουν. Οτιδήποτε είναι αυτό. Αν είναι καλή ή όχι τώρα, αυτό θα φανεί στην πορεία. Και πώς θα το γράψεις. Γιατί ο τρόπος γραφής και το ύφος παίζει μεγάλο ρόλο σε έναν άνθρωπο που γράφει. Ποια είναι η αγαπημένη σου μαντινάδα? Όλες τις αγαπώ μετά που τις διαβάζω και, ή ξέρω εγώ όταν έφτιαξα το βιβλίο που διάλεξα να βρω μαντινάδες. Αλλά εντάξει, η μαντινάδα που είναι Μάρο είναι «Εγώ δεν άλλαξα ποτέ». Έχω την ίδια όψη και ας πολεμάει η μοίρα μου το γέλιο να μου κόψει. Είναι μια. Του κόσμου που ονειρεύτηκα δεν έχω ζήσει πράγμα. Φαίνεται λάθος εποχή με έχεις γεννήσει μάνα. Και αυτή την αγαπώ πολύ γιατί είναι Μάρο. Είναι αυτές που έζησα και έγραψα στην πορεία της ζωής μου που βλέπω τον εαυτό μου. Όπου κοιτάξω μάλλον. Όταν κάτσω να γράψω, ταξιδεύω αλλού. Αλλού, είμαι σε ένα άλλο κόσμο. Γιατί μπορεί να γράψω και στο δρόμο. Να πιάσω το κινητό τώρα με τα κινητά, δεν πιάνω το στυλό. Θα ανοίξω το κινητό να γράψω κάτι που μου ήρθε. Όμως όταν συγκεντρωθώ να γράφω, πάω πολύ μακριά, πολύ πίσω και σκέφτομαι πράγματα. Και χαρά, όχι μόνο να είναι να πονάω, να έχω πίκρα ή στεναχώρια. Είναι τα πάντα που μπορώ. Και για θάνατο ακόμα. Μπορεί να σκεφτώ πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή και να το γράψω. Μια γυναίκα μπορεί να γράψει διαφορετικά, όμως υπάρχουν γυναίκες που γράφουν και αντρίστικα. Εγώ πολλές φορές βλέπω, μου το έχουν πει, μου λένε γράφεις αντρίστικα. Δηλαδή βλέπω μια μαντινάδα, μου έχουν πει, μπορεί να δω μια μαντινάδα και να πω άντρας είναι ή γυναίκα που την έχει γράψει. Και μετά να δω, ας πούμε, το όνομά σου. Τους μπερδεύεις. Μπερδεύονται. Όχι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που γράφουν έτσι. Αν σου έλεγα να επιλέξεις μία από τις μαντινάδες που έχεις γράψει για τον έρωτα, ποια θα επέλεγες? Αν με προλάβει ο θάνατος και τέρι σου δεν γίνω, στον Άδη θα σε καρτερώ το λόγο μου σου δίνω. Θεωρώ πως είναι πολύ ερωτική μαντινάδα. Αν σε ρωτούσα να μου πεις μία μαντινάδα για τη φιλία,
για τη φιλία. Έχω πάρα πολλές, γιατί έχω καλούς φίλους. Θα σου πω μια γενική και άλλη μια που είναι πιο προσωπική. Ανθρώποι που μοιράζονται λύπες, χαρές και λάθη, εκείνοι γεμίζουν τη φιλιά στο ακριβό καλάθι. Η πιο γενική. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ φόβο, σκοτάδι, μπόρες, γιατί έχω φίλους που βαστούν τη χέρα τέτοιες ώρες. Αποκόψεις, δεν κόψεις τα μαλλιά, τα πιάσεις γη τα λύσεις. Όχι κι η παρισένια μου, τα πιάσεις γη τα λύσεις. Η όμορφιά σου ξεπερνά την όμορφιά της φύσης. Την όμορφιά της φύσης, την όμορφιά της... Πολλά πράγματα που γράφω είναι πραγματικά βιωματικά. Όμως έχω γράψει και πολλά πράγματα που δεν με έχουν εκφράσει. Όμως μπαίνω στο αλουνού την ψυχολογική κατάσταση και το γράφω. Γιατί έχω πολλούς φίλους και ανθρώπους που μου ζητάνε να τους γράψω πράγματα και μπορώ, τα καταφέρνω. Όταν ήμουν έγκυος, ο Παναγιώτης ο Κουτούζος ζει στην Αθήνα, ένας καλλιτέχνης λαουτιέρης ζει στην Αθήνα, είχε δει μια μαντινάδα μου η οποία λέει «Μέσα στο νου σαν άθρεψα και μένεις όπου μένω». Και πριν σε δω, σ' αγάπησα και να έρθεις, περιμένω. Αυτή η μαντινάδα, εγώ την έγραψα όταν ήμουν έγκυος. Και είχα σκεφτεί μέσα στο νου σαν άνθρωπο και μένεις όπου μένω. Και πριν σε δω, σ' αγάπησα και να έρθεις, περιμένω. Για το μωρό που περίμενα. Για το μωρό που ήταν δυο τα μωρά τελικά. Ας είναι. Κανένας, μα κανένας, όσοι την είχαν ακούσει, ποτέ δεν πήγε το μυαλό τους αυτό. Όλοι τη βλέπανε ερωτική, φανταστική, ερωτική. Μέσα στο νου σαν άθρεψα, να σε χαρώ, μέσα στο νου σαν άθρεψα. Απάνω στην παράδοση, τα ζάλα μου πατούνε. Κι έμαθα τα σκοντάματα να μην με σταματούνε. Στη ρίζα της παράδοσης στέκω κι εγώ φιντάνι και η αναπνιά μου κριτικό αέρα μόνο βγάνει. Όντε μόνο παντήξουνε, κορμιά με μερακλίκι, δε μένει ασυγκίνητο μίδε στη γη σχαλίκι. Η λεβεδιά έχει τιμή, το μερακλίκι αξία, χαρά σε αυτόν που εις τη ζωή τους δίνει τα πρωτεία. Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είχα ξεφύγει και ποτέ. Και δεν ξέρω, στην Αθήνα που ζω δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη με την Κρήτη, με τη μουσική, με τους καλλιτέχνες, με τη μουσική παράδοση. Ασχολούνται πάρα πολύ, υπάρχουν πολλοί συλλόγοι, υπάρχουν πολλοί χοροδιδάσκαλοι, μαθαίνουν στα παιδιά. Τα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι? Δεν έχω σχέδια. Θα σου πω ειλικρινά ότι επειδή δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα ποιο είναι, είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή. Δεν κάνω εύκολα σχέδια. Θα πω κάτι, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, αλλά πάντα λέω πρώτα ο Θεός και ο χρόνος θα τα φέρει όλα. Με τη δροσιά της σκέψης σου, σαν λούλουδο ανθίζω και ασμένο σε έναν άνυδρο, τόπο μικρό και γκρίζο. Χίλιες φορές παντύχνουνε οι σκέψεις μας τη μέρα και όλοι θαρούνε πως γελώ και πως μιλώ τα αέρα. Στιγμές που δεν σε φτάνω εγώ, ο νους μου σε έχει φτάσει και έχω με την παρηγοριά τη σκέψη σου γεράσει.